Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ πάρα πολλές ερωτήσεις για την προσχολική αγωγή, για τα νηπιαγωγεία. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν τον περασμένο Ιούνιο, με την οποία καλούσαμε την κυβέρνηση λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση, σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει, της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής τη φετινή σχολική χρονιά, επιτέλους η κυβέρνηση να μεριμνήσει με ουσιαστικό τρόπο γι' αυτό. Η κυβέρνηση τότε, τον Ιούνιο, αρχές του Ιούνιου, μέσα από τη δική σας, μάλιστα, τοποθέτηση, εσείς απαντήσατε και τότε, διαβεβαίωνε και καθησύχαζε ότι και φέτος και την επόμενη χρονιά θα συνεχίσουμε, λέγατε, με έργα και όχι με λόγια την προσήλωσή μας στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Μεγάλη μπουκιά φάε, λέει ο λαός, μεγάλο λόγο μη λες. Γιατί στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, η πραγματικότητα της προσχολικής αγωγής σήμερα επιβεβαιώνει τους φόβους και τις ανησυχίες μας και για το πόσο, αλλά και για το πώς, μέσα σε ποιες συνθήκες δηλαδή, φοιτούν όλα τα νήπια υποχρεωτικά, όπως λέει ο νόμος, 2 χρόνια στο νηπιαγωγείο. Τελικά, αυτά που έκανε η κυβέρνηση, όπως και όλες οι προηγούμενες, για να μην τις αδικούμε και τις υπόλοιπες, όλα όσα έκανε λοιπόν και η κυβέρνησή σας αποδείχτηκαν και ελάχιστα και ανεπαρκή μπροστά στις ανάγκες τις σημερινές να φοιτούν όλα τα παιδιά 2 χρόνια οπωσδήποτε στο νηπιαγωγείο. Και έτσι από τη μια, σε 5 μεγάλους δήμους, καταρχήν στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, στο Δήμο της Αθήνας, στο Δήμο Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, αλλά και στο Δήμο Σικαιών Νεάπολης, έναν από τους μεγαλύτερους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αναβλήθηκε για του χρόνου, και βλέπουμε, λέμε εμείς, η εφαρμογή του δίχρονου υποχρεωτικού νηπιαγωγείου για όλα τα παιδιά. Και από την άλλη, σε πολλούς από τους υπόλοιπους δήμους, ιδίως των αστικών κέντρων, χιλιάδες νήπια στηβάζονται ακόμα και 25 νήπια στηβάζονται σε ακατάλληλους χώρους, σε διαδρόμους και σε εκείνα τα τσίγκινα, τα κλουβιά που λέγονται κύμπο. Και πώς να γινόταν, θα μου πείτε, και αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας της δίχρονης προσχολικής αγωγής από το ΣΥΡΙΖΑ το Φλεβάρι του 2018, αλλά και η δική σας διαχείριση από το 2019 και μετά. Μισή-μισή την έχετε την ευθύνη. Τη μοιράζεστε την ευθύνη με το ΣΥΡΙΖΑ και ημερολογιακά. Δεν συνοδεύτηκε λοιπόν ούτε και από εσάς, ούτε και από το ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε, ούτε από χρηματοδότηση, ούτε από ένα σχέδιο ανέγερση σύγχρονων νηπιαγωγείων, ούτε από μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να διεκδικούμε, αλλά και να σας ρωτάμε για το τι μέτρα προτίθεστε ως κυβέρνηση να πάρετε, να δώσετε λεφτά δηλαδή, να δώσετε μια γενναία έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για να εξασφαλιστούν επιτέλους αυτοί οι στοιχειώδεις όροι και οι προϋποθέσεις για να φοιτήσουν όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού όπως δικαιούνται στα νηπιαγωγεία, να υπάρχουν 15 παιδιά νήπια μέσα στην τάξη, να υπάρχουν κατάλληλες αίθουσες, σύγχρονα κτίρια, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμες καθαρίστριες, όλα όσα χρειάζονται δηλαδή σήμερα για να πάει σε ένα κανονικό σύγχρονο σχολείο το σημερινό παιδί. Ευχαριστώ. Κύριε Δελή, πράγματι έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο Βουλή για το θέμα της δίχρονης προσχολικής και ξέρω ότι σας έτσι αφορά προσωπικά. Έχουμε κάνει και αρκετές συζητήσεις θεωρώ ουσίας. Θα παραμείνω λοιπόν στην ουσία και η αλήθεια είναι ότι θα προσπαθήσω να απαντήσω και στις ισοπεδωτικές αιτιάσεις τις οποίες αναφέρατε στην ερώτηση, αλλά θα εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι ούτως ή άλλως είναι ισοπεδωτικές. Τα ζητήματα τα οποία θέτετε και τα κτηριακά και της καθαριότητας έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι και σαν κυβέρνηση αλλά και με την αυτοδιοίκηση, γιατί εγώ ένα κοινό πρόσωπο δίνουμε απέναντι στο παιδί και στον γονέα, ο οποίος η οποία στέλνει το παιδί στο δημόσιο νηπιαγωγείο είναι ένα. Άρα και στο κομμάτι του προσωπικού καθαρισμού και με την αύξηση των ωρών που πλέον οι καθαρίστριες μέσω των 28 εκατομμυρίων που το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε παραπάνω για να μπορούν να καθαρίζουν περισσότερες αίθουσες και για περισσότερες ώρες έγινε ένα βήμα θετικό. Όπως επίσης και με τις ειδικές διατάξεις οι οποίες ψηφίστηκαν εν μέσω COVID για να μπορούν οι Δήμοι να κάνουν ολιγόμενες συμβάσεις για να ενισχύσουν το προσωπικό καθαρισμού. Αυτό είναι για το σύνολό του ή άλλου
άλλος των προνοιών που μπορούν να δοθούν για το θέμα της καθαριότητας. Για τα κτηριακά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα μαγικά ραβδάκια δεν φτάνουν, ούτε και η έτσι, ισχυρή επιμονή, η προσήλωση στο να χτιστούν αίθουσες από τη μία στιγμή στην άλλη, ειδικά όταν μιλάμε για πλήθος αιθουσών. Γιατί θα αναφέρω τους αριθμούς, που οι αριθμοί είναι ανίκητοι σαν επιχείρημα. Ας δούμε λοιπόν πόσοι δήμοι επρόκειται να μπουν ή κληρονομήσαμε, αν θέλετε, από την υποχρεωτικότητα της δίχρονης από το ΣΥΡΙΖΑ. Πέρσι λοιπόν τον Ιούλιο παραδόθηκε ένα σύνολο 143 δήμων, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, όχι πέντε, οι οποίοι έπρεπε να εφαρμόσουν τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και μάλιστα πολλοί εξ αυτών πέρσι είχαν δηλώσει και αδυναμία το μήνα Ιούλιο να εφαρμόσουν τη δίχρονη προσχολική. Και εξ αυτών ήταν εκείνη τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 65, 13 ανέβαλαν την εφαρμογή για το 2020, το 19-20. Το έχουμε ξαναζητήσει τον αριθμό. Φέτος έπρεπε να προσταθούν άλλοι 27. Άρα φανταστείτε ότι σύνολο 19-20, 20-21, θα έπρεπε να είχαμε 143 δήμους. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους πέντε οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τη δίχρονη προσχολική και αν μιλήσουμε για τον καθένα ξεχωριστά θα δούμε ότι τα ιδιαίτερα ζητήματα της κάθε περιοχής κατέστησαν πραγματικά αδύνατη την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής, όσο και αν νομίζουμε και εμείς και προτεραιοποιούμε την εφαρμογή της δίχρονης και για το παιδαγωγικό αλλά και το ψυχοκοινωνικό αποτύπωμα που έχει στα νήπια τα οποία παρακολουθούν. Οι αριθμοί λοιπόν είναι πράγματι ενδεικτική της προσπάθειας. Από την άλλη, ας πάμε λίγο και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Επειδή είπατε ότι μεγάλο λόγο ή μεγάλη μπουκιά, κάτι τέτοιο, να πω λοιπόν έτσι και για τα λόγια και για τις πράξεις που εγώ θεωρώ ότι είναι ενδεικτικές. Ο νόμος 46-47 του 2020, το άρθρο 24, διευκολύνει τους Δήμους να μισθώνουν ακίνητα για τους σκοπούς και της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για κάλυψη αναγκών σχολικής στέγης 2019-2022, απευθείας και χωρίς δημοπρασία κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης. Ο νόμος 4690 του 2020, άρθρο 24, παρέχει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ για το 2020 να προμηθεύονται αίθουσες και εξοπλισμό προσχολικής εκπαίδευσης με την ευέλικτη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης για ανάγκες εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής. Άρα τι τους κάνει, τους διευκολύνει να προμηθευτούν τους οικίσκους από τους Δήμους. Επειδή αναφέρεται για το Κύμπο, αυτή είναι η βαρέως τύπου που ούτως ή άλλως τοποθετούνται και είναι μία λύση έτσι ώστε να μπορείς μετά να χτίσεις σχολείο που δεν γίνεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ούτε σε δύο ούτε σε τρία χρόνια. Χρειάζεται να συζητήσουμε με τους Δήμους και το κάνουμε για το ότι πρέπει να γίνει σχολική στέγη. Είναι προτεραιότητα όμως. Και ο νόμος 4722 του 2020 έδωσε μια επιπλέον δυνατότητα για το νέο σχολικό έτος, να χρησιμοποιήσουν οι Δήμοι δηλαδή διαθέσιμες αίθουσες από τους δημοτικούς ορθονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για να κάνουν χρήση να ξεκινήσουν τα παιδιά μας το προνήπιο. Αυτές οι διευκολύνσεις είχαν ζητηθεί και από την ίδια την ΚΕΔΕ και νομοθετήθηκαν άμεσα σε συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι μπορώ να συνεχίσω μετά για να κάνει και τη δευτερολογία. Κράτησα, κυρία Υπουργέ, από την απάντησή σας τη φράση ισοπεδωτικές αιτιάσεις. Ούτε ισοπεδωτικές είναι, ούτε αιτιάσεις. Είναι η πραγματικότητα και θα σας το αποδείξω αμέσως τώρα. Καταρχήν για την καθαριότητα, για το ζήτημα της καθαριότητας στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία. Αυτή τη στιγμή οι καθαρίστρες που δουλεύουν στα δημόσια σχολεία και στα νηπιαγωγεία είναι 9.500 και οι σχολικές μονάδες είναι 13.000. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς μαθηματικά για να αντιληφθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις καθαριστριών. Γι' αυτό και αναγκάζονται οι καθαρίστρες και οι καθαριστές αυτή τη στιγμή να ξεθεώνονται κυριολεκτικά καθαρίζοντας κτίρια τεράστια και πάρα πολλές αίθουσες. Το κλείνουμε αυτό. Πάμε λίγο. Όπως είδαμε, κυρία Υπουργέ, αυτή η πορεία της εφαρμογής αυτής της περίφημης υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής ήτανε προδιαγεγραμμένη κατά την άποψή μας και μάλιστα την είχαμε προβλέψει τότε κατά τη σχετική συζήτηση που την είχε φέρει τη διάταξη αυτή ο κύριος Γαβρόγλου. Και ήταν προδιαγεγραμμένη γιατί διαδοχικά οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν προβλέψατε ούτε η μία ούτε η άλλη την αναγκαία, όπως είπαμε, κρατική χρηματοδότηση για να υλοποιηθεί αυτή η πρόβλεψη του νόμου. Δεν χρειάζεται να γραφτεί ένας νόμος, πρέπει και να υλοποιηθεί και απαιτούνται χρήματα γι' αυτό.
για να λειτουργήσει νέα νηπιαγωγεία, για να διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό κτλ. Αλλά δεν έφτανε δηλαδή ότι δεν προβλέψατε την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση. Και η κυβέρνηση δική σας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάνατε και κάτι ακόμα χειρότερο. Μειώσατε τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων για την ανέγερση των νηπιαγωγείων, των κτηρίων των νηπιαγωγείων. 50 εκατομμύρια κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ για το 19, 50 εκατομμύρια κι εσείς κάτω στον προϋπολογισμό που δουέ για ανέγερση νηπιαγωγείων το 2020. Όχι μόνο δηλαδή δεν δώσατε επιπλέον χρήματα όπως χρειάζονταν, αλλά αφαιρέσατε και μάλιστα εκείνα τα χρήματα για την ανέγερση των νηπιαγωγείων. Τώρα, αν αυτό είναι αιτίαση και όχι πάρα πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα ή είναι ισοπεδωτικό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εσείς ισοπεδώνετε με την πολιτική σας τα δικαιώματα αυτών των παιδιών. Και έχετε το θράσος, διότι περί θράσους πρόκειται, να έρχεστε εδώ και να μας λέτε ότι νηπιαγωγεία δεν χτίζονται, λέει, από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν έχουμε ραβδάκια. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, με τη δική σας τακτική, νηπιαγωγεία δεν πρόκειται να χτιστούν στον αιώνα τον άπαξα. Και μια ζωή τα παιδιά αυτά, τα παιδάκια τα μικρά, θα είναι στην καλύτερη περίπτωση στα κύμπο. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο φετινό καταληκτικό, υποτίθεται, τρίτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου. Σε πολλές περιπτώσεις η προσχολική αγωγή των νηπίων να αγγίζει κυριολεκτικά τα όρια της αθλειότητας ή και να αποκλείονται από αυτήν την υποχρεωτική, επαναλαμβάνω, προσχολική αγωγή χιλιάδες νήπια, όχι στους δήμους, τους πέντε δήμους που έτσι κι αλλιώς δεν εφαρμόζεται, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου αυτή κατά τα άλλα εφαρμόζεται. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, για παράδειγμα, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από 200 νήπια δεν πάνε στον νηπιαγωγείο, γιατί ενώ ξέρατε και εσείς και ο Δήμος του Ηρακλείου της Κρήτης ότι χρειάζονται 32 νέες αίθουσες για να λειτουργήσει το μέτρο αυτό, τελικά λειτουργήσατε μόνο τις 18 και αυτές σε αμφιβόλου καταλληλότητας αίθουσες. Τα ίδια και στη Θεσσαλονίκη. Το 82ο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης ακόμα δεν άνοιξε για τη φετινή χρονιά, όπως και στο Μενίδη και στην Πετρούπολη και αλλού. Όλα αυτά τα παιδιά, κυρία Υπουργέ, περιμένουν, παραμένουν και περιμένουν στα σπίτια τους μέχρι να τοποθετηθούν στις αυλές των δημοτικών, των γυμνασίων, των λυκείων. Τα τσίγκινα εκείνα πολύχρωμα κλουβιά, γιατί τέτοια είναι τα κύμπο, τέτοια είναι, δεν είναι καλύτερα, για να στηβαχτούν μέσα σε αυτά μέχρι και 25 νήπια. Έχουν εξαντληθεί, βλέπετε, οι χώροι στα σχολεία για νηπιαγωγεία, σε αίθουσες μουσικής και εικαστικών ή ακόμα και στα γυμναστήρια μαζί με ποντίκια, όπως το γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο του Ντεπό στη Θεσσαλονίκη, ή ακόμα και για νηπιαγωγεία, κλείνω κυρία Πρόεδρε, ή ακόμα και για νηπιαγωγεία στα υπόγεια των σχολείων, δίπλα στον καυστήρα, κυρία Υπουργέ, όπως είναι το 26ο νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης, που στεγάζεται στο 40ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, δίπλα ακριβώς στην πλατεία Ναυαρίου. Και όλα αυτά μέσα σε συνθήκες μιας πανδημίας που καλπάζει, και άρα η ασφάλεια εκπαιδευτικών, γονιών, παιδιών έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα για την πολιτεία και όχι αυτό το μονότονο πια, η μονότονη επίκληση για την ατομική και μόνο ευθύνη. Τελικά, για να σας το πούμε, το 1% και μόνο το 1% να δίνατε για τα νηπιαγωγεία από τα όσα δίνει η κυβέρνησή σας στους μεγάλους επιχειρηματίες με κίνητρα, φοροαπαλλαγές, ένα σωρό επιδοτήσεις, θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί και με το παραπάνω η υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Κύριε συνάδελφε, σας όμως παρακαλώ. Ούτε και εσείς ούτε και ΣΥΡΙΖΑ, κλείνω, έχετε τέτοιες προτεραιότητες και ξέρετε γιατί. Και να σας το πούμε εδώ, γιατί και η δική σας πολιτική, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ κλείνω, η προσχολική αγωγή είναι προορισμένη να υπηρετήσει την εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Δηλαδή να διευκολύνει τη γυναίκα απλώς να πάει να εργαστεί. Για μας δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κυρίως το δικαίωμα και η ανάγκη του παιδιού στην προσχολική αγωγή για την πλήρη ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Ευχαριστώ.